Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, εγώ είμαι η Γιώτα και σήμερα έχουμε ένα palette battle τύπου βίντεο. Θα σας κάνω review στην καινούρια παλέτα της Urban Decay, την Born to Run, και θα σας δείξω και κάποια άλλα προϊόντα που έχει βγάλει έτσι η συγκεκριμένη σειρά, Born to Run. Είναι κάποια πράγματα όπως ένα setting spray all nighter, απλά η συσκευασία είναι ίδια με την παλέτα. Κάποια κραγιόν και κάποια lip liner. Όμως, σήμερα θα μιλήσουμε κυρίως για την παλέτα. Έχουμε και εκπλήξεις, μείνε μέχρι τέλος του βίντεο παρακαλώ. Και ναι, αυτά. Stop. Μπες και στα social media μου, κυρίως στο Instagram, θα το δεις εδώ από κάτω και στο κουτάκι της περιγραφής, γιατί και εκεί γίνονται πάρα πολλά πράγματα, ανακοινώσεις, σχετικά και με το σημερινό βίντεο κλπ. Αυτά λοιπόν, πάμε στο βίντεο. Πριν, δεν έχουμε μολύβια χιλιών, έχουμε μολύβια ματιών. Θα σας τα δείξω γιατί και αυτά. Πάμε στην παλέτα. Η παλέτα είναι αυτή όπως σίγουρα θα έχετε όλοι δει. Αρχικά να μιλήσω λίγο για αυτή την ιδιαίτερη συσκευασία. Ναι, είναι ψιλοχαοτική, έχει πάρα πολλές πληροφορίες πάνω, αλλά αν δεις καλά, είναι φωτογραφίες από ταξίδια. Έχει πάνω και την Ελλάδα. Πρώτη μούρη στο καβούρι, μπροστά. Μου άρεσε πάρα πολύ η συσκευασία. Αυτό εδώ πέρα φτιάχτηκε από προσωπικές φωτογραφίες της ιδρύτριας, ιδιοκτήτριας της Urban Decay. Είναι όλα προσωπικές αναμνήσεις της, γενικότερα και τα ονόματα και όλα αυτά που έτσι φτιάχνει στην εταιρεία είναι προσωπική έμπνευση από κάποια βιώματά της. Η παλέτα από μέσα είναι αυτή εδώ πέρα, έχει καθρέφτη μεγάλο, είναι σκληρό πλαστικό η συσκευασία της, έχει μέσα 21 αποχρώσεις, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι μεταλλιζέ. Μην όμως σκέφτεσαι το μεταλλιζέ της Urban Decay. Γενικότερα, ήμουνα λίγο απογοητευμένη μέχρι και την παλέτα της Heat. Από την Heat και μετά, κατ' εμέ, έφτιαξα τα πράγματα. Η Heat είναι και μια πολύ αγαπημένη μου παλέτα, αλλά και πάλι δεν ήταν τα μεταλλιζέ, τα μπαμ, αυτά τα μέσα μούτρα σου, πάρε και τυφλό σου, ας πούμε. Εδώ τα έχουμε αυτά. Σας έχω κάνει κάποια swatches που εγώ δεν πιστεύω στα swatches. Είναι αυτά εδώ πέρα. Δεν είναι όλα τα μεταλλικά, αλλά είναι σίγουρα κάποια και θέλω να σας μιλήσω για τα δύο αγαπημένα μου. Να ενημερώσω ότι το βίντεο αυτό δεν είναι sponsor, θα υπάρξει μια συνεργασία την άλλη εβδομάδα με την Urban Decay, ένα meetup, αλλά θα είναι με νικητρίες. Πηγαίνετε στο Instagram, το βρίσκετε από κάτω, για να δείτε, γίνεται διαγωνισμός, ώστε να κληρωθούν νικητρίες, να έρθουν να με γνωρίσουν, να μιλήσουμε για την παλέτα, να πάρουν και ένα μικρό δωράκι. Και πάμε πίσω στις αποχρώσεις. Αυτές λοιπόν είναι οι αποχρώσεις και η αγαπημένη μου είναι η Guilt Trip, νομίζω ότι είναι αυτή. Όχι, η, συγγνώμη, Drift. Η αγαπημένη μου είναι η Drift, μπερδεύομαι στα ονόματα, και η Double Life, η οποία είναι αυτή ακριβώς από δίπλα. Πραγματικά το βλέπουμε ότι είναι μεταλλιζέ. Αυτή που δεν μου αρέσει τόσο, θα μιλήσω, θα φτάσω και εκεί, είναι η Wild Heart, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα. Τώρα, σίγουρα θα δούμε και ένα look. Τι άλλο να πω, η παλέτα πωλείται στα Attica Beauty, στα Hondo Center Hermou νομίζω και ίσως και στα Sephora, γι' αυτό δεν είμαι και πολύ καλά ενημερωμένη, σίγουρα θα έχετε ένα link από κάτω για το που μπορείτε να τη βρείτε. Πάμε στο tutorial, λες, ψήνεσαι, κοστίζει 48,99, πράγμα που σημαίνει αν το κάνεις δια 21 είναι 2,33 ανά πάνω. Εντάξει, δεν είναι τεράστια τα παν, αλλά παίρνεις τόσες αποχρώσεις. Είναι μια παλέτα που μπορείς να κάνεις πάρα πολλά look. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα πορτοκαλί, τα bronzy, τα χρώματα. Έχει μέσα τα neutral της, έχει και τα χρώματά της. Μ' αρέσει που έχει και ψυχρούς τόνους μέσα, γιατί πλέον βρίσκουμε μόνο θερμές παλέτες και φτάνει πια. Αλλά πάμε να τη δούμε και σε πράξη. Να σας πω ότι δεν είναι πρώτον εντυπώσεων, από ότι βλέπουμε την έχω χρησιμοποιήσει αρκετά. Για το λόγο το ότι ήθελα να έρθω εδώ πέρα και να σας δώσω μια ολοκληρωμένη άποψη. Θέλω να πω λίγο, όλο λέω ότι πάω στο tutorial και όλο μένω εδώ, θέλω να πω λίγο ότι οι αποχρώσεις, οι πρώτες τρεις, Breakaway, Stranded και Blaze, είναι οι χρυσοπές σαμπανιζέ αποχρώσεις, χρησιμοποιήθηκαν για highlighter στην Κύπρο, για 6 ολόκληρες μέρες, γιατί είχα ξεχάσει το highlighter μου. Δεν ήταν το πιο επιτυχλωτικό highlighter που είχα φορέσει, αλλά τη δουλειά του την έκανε. Πάνω στο μάτι ωστόσο δεν έχει αυτό το μπαμ μεταλλιζέ χρυσό που θέλω. Είναι πάρα πολύ μεταλλιζέ, δεν είναι όμως το χρυσό αυτό που θέλω εγώ.
πάμε στο tutorial και θα τα πω όλα αναλυτικά την ώρα που θα τα εφαρμόζω κλπ. Σας έφερα κοντά. Αυτό το βίντεο το μεταξύ είναι και να ετοιμαστείτε μαζί μου, γιατί μετά έχω να πάω κάπου. Η ώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 11 και 17 το πρωί. Θα φροντίσω να μην είναι πάρα πολύ έντονο το look, αλλά δεν γίνεται. Θέλω να σας δείξω αρκετές αποχρώσεις. Ωστόσο, να σας πω ότι έχω δοκιμάσει όλες και θα σας δώσω μια ολοκληρωμένη άποψη. Τώρα, πώς θα ξεκινήσουμε? Είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Όλες τις λεπτομέρειες του προσώπου μου θα τις βρείτε και αυτές κάτω στο κουτάκι της περιγραφής. Έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλά και διάφορα προϊόντα. Και λέω τώρα να ξεκινήσω με την απόχρωση Riff. Είναι αυτή εδώ η απόχρωση. Παίρνω ένα πινέλο της Morphe, το R39. Έχει πάρα πολύ έντονο pigment. Τα μάτια της μπλεντάρουν στο Θεό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εννοείται, σαν βάση έχω χρησιμοποιήσει πάλι concealer. Έχω σετάρει καθώς έκανα μπέκ τα μάτια μου και πήγε η πούδρα και στα μάτια πάνω. Με το ίδιο πινέλο θα πάρω μία από τις αγαπημένες μάτα αποχρώσεις, την Μπάγια. Αυτή είναι εδώ πέρα. Πήρα λίγο Tarte Shape Tape Concealer και κάνω ένα μισό cut crease. Θα πάρω τις δύο αγαπημένες μου μεταλλιζέ αποχρώσεις, την Double Life, θα ξεκινήσω με αυτήν και παίρνω το πινελάκι που τόση ώρα έκανα το cut crease, είναι από Inglot το 22 Tuff, δεν ψεκάζω το πινέλο μου. Δεν βοηθάει το ότι είχε βέβαια concealer πριν, θα το κάνουμε αρχικά λίγο με το δάχτυλο. Σκουπίζω το πολύ λίγο fallout που έχουμε. Θα συνεχίσω με την απόχρωση Drift, δεύτερη αγαπημένη απόχρωση, και θα πάρω ένα πινελάκι από Essence, το Concealer Brush. Το ψέκασα άπειρο ελάχιστα και θα το τοποθετήσω εδώ στις εξωτερικές γωνίες, αλλά όχι τελείως έξω. Ίσα να κάνει μια ανάμιξη με την προηγούμενη σκιά. Και τώρα θα ξαναπάρω την απόχρωση Riff, η πρώτη matte σκιά. Παίρνω το πινέλο από Sigma το E25, μάλλον όχι, θα πάρω το πινέλο από Chic Brush το 24K. Την τοποθετώ εδώ στις εξωτερικές γωνίες. Κάνω λίγο blend. Τώρα με το ίδιο πινέλο θα πάρω την απόχρωση Punk, είναι αυτή, και θα την τοποθετήσω και αυτήν, συγγνώμη μου έπεσε το πινέλο, θα την τοποθετήσω και αυτήν στις εξωτερικές γωνίες. Την κρατάω όμως μόνο ακριβώς στην εξωτερική γωνία, δεν κάνω blend προς τα έξω. Ουσιαστικά κάνω μόνο pack. Τοποθετώ λίγο επιπλέον απόχρωση. Σκουραίνω. Δίνω βάθος. Έχουμε τρία μολύβια πριν ολοκληρώσω το μάτι τελείως. Είναι τρία μολύβια ματιών. Είναι η απόχρωση Double Life. Να τις βγάλω να τις δείτε. Η απόχρωση Double Life. Μας ταιριάζει αυτή. Είναι η απόχρωση Lucky. Και αυτή μας ταιριάζει για μέσα στο μάτι. Και είναι και η απόχρωση Overdrive. Ου, και αυτή μας αρέσει.
Όμως σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε τις άλλες δύο. Θα ξεκινήσω με την απόχρωση Double Life και θα κάνω μια λεπτή γραμμή πάνω στο μάτι. Και τώρα παίρνω την απόχρωση Lucky και θα την βάλω στην υγρή γραμμή. Αυτή είναι τέλεια, είναι εκτυφλωτική, είναι χάλκινο. Ξαναπαίρνω την Born to Run παλέτα μου και θα πάρω με τη σειρά την Riff και μετά την Baja με ένα M506 από Morphe και θα κάνω smoke out το κάτω μέρος των ματιών μου. Τέλος παίρνω την απόχρωση Punk με ένα Morphe Y18 και την τοποθετώ μόνο εδώ στις εξωτερικές γωνίες. Ήταν που δεν θα βαφόμουν πάρα πολύ έντονα. Ολοκληρώνω το look με ένα ζευγάρι βλεφαρίδες από Gio Giovelli Lashes στο στυλ Artemis και επιστρέφω αμέσως. Έβαλα λίγη μάσκαρα πριν πάω να τοποθετήσω βλεφαρίδες. By the way, φοράω την πολύ αγαπημένη Benefit Roller Lash Mascara και ήμουν σίγουρη ότι κάτι μου λείπει και παίρνω ένα OPV Metal and Liquid Glitter. Είναι στην απόχρωση Beauty Queen 16. Και λέω να το βάλω εδώ πάνω στην ένωση. Να δούμε πώς θα είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα μπρούνζινο, τσίγκινο, σκούρο γκλίτερ. Α, όμως αυτό έχει πάρα πολύ, πάρα πολύ χοντρό πινέλο. Βρήκα στα γρήγορα ένα πινέλο της NYX το νούμερο 11. Όχι ότι είναι πολύ πιο λεπτό, αλλά φαντάζομαι ότι θα με βοηθήσει λίγο περισσότερο. Το glitter είναι δρομερό, με δυσκολεύει λίγο το πινέλο, δεν θα πω ψέματα. Oh my god, δεν το έκανα αυτό! Αν σου πω ότι έχουμε πρόβλημα, φαντάζομαι ότι θα με πιστέψεις. Παιδιά, αυτά τα πινέλα δεν μας κάνουν, είναι πάρα πολύ χοντρά. Και ναι. Και αφού βάλαμε και Artemis βλεφαρίδες, λέω να ολοκληρώσουμε αυτό το look με κάτι λίγο πιο φωτεινό και λέω να πάρω την απόχρωση Blaze, αυτή είναι εδώ πέρα. Την παίρνω με ένα μικρό πινελάκι από Zoeva, είναι το 238, χωρίς να το ψεκάσω και την τοποθετώ στην εσωτερική γωνία του ματιού μου. Και βλέπουμε ότι δεν είναι αυτό το super wow φωτεινό. Είναι κάπως σατινέ, δεν είναι μεταλλιζέ. Πάμε και στην Stranded που είναι η μεσαία, αυτή εδώ πέρα. Αυτή έχει το εξής πρόβλημα για μένα, ότι παρά είναι χρυσή. Αν το βλέπουμε, δεν με φωτίζουν αυτές οι σκιές δηλαδή. Και η πρώτη, η Breakaway, είναι πάρα πολύ λευκή. Σε συνδυασμό τώρα με αυτές οι τρεις, κάνανε ένα ικανοποιητικό highlighter. Το μάτι σαν super wow έτσι φως δεν με γεμίζουν. Δηλαδή να κάνω highlight την εσωτερική γωνία και κάτω από το φρύδι μου. Σαν σκιά πάνω στο καπάκι είναι τρομερές. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα highlighter τώρα για να κάνουμε την δουλειά μας. Και έχουμε σχεδόν τελειώσει με κραγιόν. Η συλλογή φέρνει και τρία κραγιόν. Είναι το Ready, το Ready, το 66 και το Marfa. Δεν πιστεύω ότι καμία από τις τρεις αποχρώσεις ταιριάζει στο look μου, θα σας τις δείξω. Wow, έχουν και αυτές τις ίδιες συσκευασίες! Λοιπόν, αυτό είναι το Ready. Είναι ένα μεταλλιζέ φουξο ροζο κοραλί. Μετά έχουμε το Marfa, το οποίο είναι ένα Comfort Matte, αλλά νομίζω ότι γυαλίζει, δεν είμαι πολύ σίγουρη. Ένα comfort matte που έχει απειροελάχιστο shimmer, πάρα πολύ σκούρο μελιτζανί, πάρα πολύ ωραίο για το χειμώνα και το φθινόπωρο. Και μετά έχουμε και το 66, το οποίο είναι ένα comfort matte και είναι ένα σάπιο μήλο. Κανένα από αυτά αυτή τη στιγμή δεν μου ταιριάζει, οπότε λέω να πάω να πάρω το gloss. Παίρνω έναν πολύ αγαπημένο μου συνδυασμό, είναι από Urban Decay το 24/7 Glide On Lip Pencil στην απόχρωση Interrogate.
Σαν κραγιόν παίρνω το Fuel. Και από πάνω θα βάλω το αγαπημένο μου Lip Gloss, το Hi-Fi Shine στην απόχρωση Fuel. Θα ψεκαστώ μία καλή με, που είναι, το All Nighter Travel Edition στην υπέροχη και αυτήν η συσκευασία. Ωραία, λοιπόν, ας μιλήσουμε λίγο για την παλέτα και για τα δικά μου προσωπικά feelings ως προς την παλέτα. Μ' αρέσει πολύ η συσκευασία, μ' αρέσει πάρα πολύ που έχει και τον καθρέφτη, μ' αρέσει που γυρίζει, μ' αρέσει που στέκεται και όρθιο στη μέση, έτσι άμα θέλεις, πάνω σε τραπέζι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η δουλειά που έχει γίνει στη συγκεκριμένη παλέτα. Αυτή μαζί με την Hit θεωρώ ότι είναι οι αγαπημένες μου παλέτες της Urban Decay. Έχει μέσα πραγματικά πολύ ωραία shimmer και μεταλλιζέ σκιές. Οι αγαπημένες μου, μακράν, είναι η Double Life και η Drift, όπως σας είπα. Αυτή είναι η Double Life και η Drift, άλλωστε είναι αυτές που χρησιμοποίησα και σήμερα. Και αγαπώ πάρα πολύ και την Accelerate, πώς λέγεται, και την Ignite. Να χτυπάει το κινητό, ναι, να χτυπάει και το σταθερό τώρα, γιατί. Τι δεν μ' αρέσει τώρα, γιατί θα πούμε και αυτά που δεν μας αρέσουν. Δεν μ' αρέσουνε, για να φωτίσω την εσωτερική γωνία και κάτω από το φρύδι, ξαναλέω, αυτές οι δύο αποχρώσεις. Η μία παρά είναι κιτρινοχρυσή και η άλλη παρά είναι μουντί. Όταν τις βάζεις πάνω στο μάτι, στο καπάκι κλπ, είναι πάρα πολύ ωραίες. Όμως για να φωτίσεις αυτά τα σημεία δεν μου κάνουν. Ούτε με φωτίζουν και μου είναι σκούρες και μουντές οι αποχρώσεις. Air condition. Επίσης να πω ότι δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η απόχρωση Wild Heart, είναι αυτή εδώ πέρα, η μεταλλιζέ, γιατί κάνει μπαλώματα, κάνει κενά. Όταν την φοράς, ούτε πολύ shimmery είναι, καλά, μεταλλιζέ δεν είναι σίγουρα, αλλά δεν είναι ούτε πολύ shimmery και κάνει μπαλώματα, δεν απλώνεται καλά. Κατά τα άλλα, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο αρνητικό στη συγκεκριμένη παλέτα. Όλες οι αποχρώσεις είναι καταπληκτικές, έχω ταξιδέψει σας λέω με αυτήν, πήγα στην Κύπρο μόνο με αυτή την παλέτα και για highlighter. Και έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένη. Μου αρέσει πάρα πολύ, αξίζει τα λεφτά της. Πιστεύω ότι είναι μια υπέροχη τιμή αυτή για 21 αποχρώσεις. Πραγματικά την αγαπώ πάρα πολύ. Και επειδή θέλω να την αγαπήσεις και εσύ πάρα πολύ, ναι, κάνουμε διαγωνισμό για μία νικητρία ή ένας νικητής. Θα κερδίσουν την παλέτα αυτήν. Και θέλω, εννοείται, να κάνετε subscribe σε αυτό το κανάλι και να μου πείτε κάτω στα σχόλια τι σας άρεσε πάρα πολύ στην παλέτα αυτήν. Σας εμπνέει? Μιλήστε μου για την παλέτα, για το eye look, μιλήστε μου, πείτε μου κάτι. Ήταν ένα μεγάλο ρίσκο να την πάρω μόνη της σε ένα ταξίδι και ξαναλέω χωρίς highlighter. Ναι, μπορείς να την πάρεις σε κάθε εξόρμησή σου και ναι, μπορεί να σε ικανοποιήσει πραγματικά για κάθε έξοδο. Λοιπόν, και επειδή θέλω πραγματικά να την κερδίσεις, άνοιξε από κάτω, να δεις τι γίνεται, πώς γίνεται. Αυτά, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο, αυτά. Ελπίζω να σου άρεσε το συγκεκριμένο look, να σου άρεσε και το σημερινό βίντεο, μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, δεν είσαι τρελή, φοράω άλλα ρούχα και ναι, δεν είσαι τρελός, έχω άλλα νύχια. Γιατί στο ενδιάμεσο διέκοψα αυτό το βίντεο, πήγα έκανα τα νύχια μου και ξαναγύρισα. Και μπορώ να σας πω ότι άρεσε και σε κόσμο το eye look. Και πιστεύω ότι είναι και αρκετά έτσι φορέσιμο, μπορεί να το κάνει κανείς και να το βάλει έξω. Μέρα μεσημέρι, στις 1:37. Αν λοιπόν σου άρεσε το σημερινό βίντεο, κάνε ένα like, κάνε και 2 και 3, αν μπορούσες να κάνεις και 100, κάνε και 100, δεν μπορείς δυστυχώς. Και μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe στο κανάλι μου και μην ξεχάσεις να πας να κάνεις και follow στο Instagram. Γιατί στο Instagram θα γίνει μία ανακοίνωση, θα έχει γίνει σίγουρα ήδη η ανακοίνωση όταν θα βλέπεις εσύ αυτό το βίντεο. Οπότε πήγαινε βρες το post σχετικά με την παλέτα ή αυτό το μακιγιάζ που βλέπεις αυτή τη στιγμή και δες τι μπορεί να γίνει. Κερδίζεις κάτι και εκεί. Φιλάκια πολλά, σας αγαπώ πάρα πολύ και τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο.